να αρχίσουμε για την τελευταία συνεδρία. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Γκορίλα, τον πρόεδρο του Συλλόγου. Εγώ, σαν αντιπρόεδρος του Συλλόγου, χαίρομαι για αυτή την εκδήλωση και βλέπω ότι είναι πολύ πετυχημένη. Θα περάσουμε στην τρίτη συνεδρία που έχει να κάνει η ζωή μετά το σχολείο. Θα μας μιλήσει η κυρία Βάσο Παναγοπούλου, που είναι πρόεδρος του Συλλόγου Αλκιώνη, Ναυπαχτίας και Δωρίδας, και θα μας αναφέρει πάρα πολλά πράγματα, γιατί είναι μια πόλη που αυτός ο Σύλλογος έχει κάνει κέντρο διημέρευσης, κέντρο ημερήσιας φροντίδας, στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης και δημιουργία συστήματος εργασίας. Όλα αυτά είναι πράγματα που πρέπει να τα σκεφτόμαστε για το μέλλον, όταν τα παιδιά μεγαλώσουν, ενηλικιωθούν και φτάσουν σε αυτή την ηλικία που θα τα βρουν όλα μπροστά τους. Παρακαλώ την κυρία Παναγοπούλου, έχει το λόγο. Γεια σας και από μένα. Πώς να μιλήσει κανείς μετά από έναν ομιλητή που ήταν τόσο παραστατικός. Νομίζω έκλειψε τις εντυπώσεις όλων. Να το κατεβάσουμε για να είμαι... Έχω πολύ ύψος. Και... για να βλέπω τον κόσμο. Λοιπόν, γεια σας και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Θα ήθελα να συγχαρώ το φίλο και συναγωνιστή Θωμά Γκορίλα, τον πρόεδρο του Συλλόγου, καθώς και τα μέλη της διοίκησης και όλους όσους εργάστηκαν για αυτή την ημερίδα, η οποία είναι καταπληκτική. Εγώ έχω παρακολουθεί σαν γονέας πάρα πολλές ημερίδες, αλλά σήμερα πραγματικά εξελίχθηκε σε όλες τις διαστάσεις το θέμα μας, που μας καίει όλους. Ονομάζομαι Βασιλική Παναγοπούλου, όπως είπαμε, είμαι φαρμακοποιός, ζω στην Αύπακτο. Και εγώ τον αυτισμό τον ήξερα μέχρι το 1995, μόνο σαν επαγγελματίας, όταν ερχόντουσαν οι γονείς με το φόβο ζωγραφισμένο στα μάτια να πάρουν ρισπεριδόν για τα παιδιά τους. Και πραγματικά ένιωθε ένα δέος. Κάποια στιγμή, λοιπόν, κλείθηκα κι εγώ ως γονέας να αντιμετωπίσω αυτό το σοκ της πρώτης γνωμάτευσης, ένα σοκ όπως τα περιγράψανε οι γιατροί το πρωί, πολύ έντονο, πολύ δυνατό. Είχε μέσα πολλά στοιχεία, το φόβο, όπως είπε ο προηγούμενος ομιλητής, και έπρεπε ο φόβος αυτός να νικηθεί. Τότε στην Αύπακτο, μαζί με μια χούφτα γονείς, όχι πολλούς, μην φαντάζεστε, 3-4, και το δάσκαλο ειδικής αγωγής της πόλης μας, έναν φωτισμένον άνθρωπο, πήραμε την υπόθεση στα χέρια μας, κλείσαμε σαν ένα κουτάκι στα βάθη της καρδιάς μας τα όνειρα που κάναμε και πλέον να είχαμε να αντιμετωπίσουμε πώς θα αντιμετωπιστεί το παιδί μας από το περιβάλλον. Σε ποιο σχολείο θα πάει, αν θα το αποδεχθούν οι συνάνθρωποι, τι εκπαιδευτές έπρεπε να έχουμε, τι βήματα έπρεπε να κάνουμε. Και τότε, το 1995, ο Παναγιώτης, ο γιος μου, ο τέταρτος γιος μου, είχα ήδη βιώσει τη μητρότητα με 3 τυπικά παιδιά, όταν ήρθε στον κόσμο, αισθάνθηκα ότι δεν είχα πολλά εφόδια, δεν ήξερε τότε και οι μικρές κοινωνίες δεν γνωρίζαν και πολλά πράγματα. Ειδικά στην Αύπακτο, με πολύ λίγο πληθυσμό, έπρεπε να απευθυνθούμε, λοιπόν, σε κάποια πέρα από την Αύπακτο μέρη, να μάθουμε τι γίνεται εκεί που είχαν προχωρήσει πιο μπροστά από εμάς. Το κάναμε, νικήσαμε το φόβο και με τη βοήθεια αυτού του παιδαγωγού, του κυρίου Θάνου Ρισφά, ξεκινήσαμε τα βήματά μας στην Αλκιώνη. Η Αλκιώνη αφορά, λοιπόν, 2 περιοχές, την Ναυπακτία και τη Δωρίδα. Είναι μικρές περιοχές. Και τα παιδιά μας δεν είναι όλα στο φάσμα του αυτισμού, αλλά επειδή είναι μικρός ο πληθυσμός, εμείς έπρεπε να σκεφτούμε και να συμπεριλάβουμε όλες τις αναπηρίες μαζί. Τώρα, στις δομές μας, ο αυτισμός καταλαμβάνει περίπου το 40%. Όλα, λοιπόν, ξεκινήσαν το 2003, όταν αυτή η ομάδα γονέων, όπως σας είπα, αποφασίσανε να δημιουργήσουν αυτό το φορέα που ονομάστηκε Αλκιώνη, πρωτοποριακά για την Ελλάδα τότε, γιατί συναντούσαμε δομές μόνο σε μεγάλα κέντρα.
Διοικείται η Αλκιόνια από ένα επταμελές διοικητικό συμβούλιο. Μας βοηθάει πολύ η διεπιστημονική ομάδα και η νομική υπηρεσία. Ένας διευθυντής συνδέει το επταμελές διοικητικό συμβούλιο με τους υπευθύνους των δομών μας. Στον ελιψοειδή κύκλο θα δείτε τις δομές μας. Είναι οι στέγες, είναι το κέντρο, το ΚΔΙΦ, είναι η λέσχη και κοινωνικές υπηρεσίες, οικονομική υπηρεσία, εργαστήρια. Οι εργαζόμενοι λοιπόν σε αυτές τις δομές μας έχουν υπευθύνους, οι οποίοι υπεύθυνοι αναφέρονται στο διευθυντή και ο διευθυντής τη συνεργασία με τη διοίκηση μας φέρει σε επαφή με εμάς που αποφασίζουμε. Στα 15 χρόνια λειτουργίας του, 16 τώρα, οδεύουμε στο 16ο, σε αυτή τη μικρή πόλη της Ελλάδας έγιναν σπουδαία πράγματα. Δημιουργήσαμε, όπως είπαμε, τις δομές, ανοίξαμε συμβουλευτική οικογένεια με ειδικούς. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι ήταν η ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου και το πετύχαμε κυρίως μέσω της σχολικής κοινότητας, φέροντας δηλαδή τα παιδιά από τα σχολεία να επισκέπτονται τις δομές μας και έτσι βοηθήσαμε πάρα πολύ στους αυριανούς ανθρώπους να μάθουν να ζουν με τον συνάνθρωπο με αναπηρία. Αυτό το κάναμε μέσα από σεμινάρια, μέσα από ημερίδες. Ένα έντυπο περιοδικό μας που εκδίδουμε κάθε χρόνο γράφει τη δράση της κάθε χρονιάς. Δημιουργήσαμε ένα μεγάλο δίκτυο εθελοντριών και εθελοντών, περίπου 40 άτομα σταθερά αυτά τα 16 χρόνια μας βοηθούν, υποστηρίζοντάς μας σε ό,τι κάνουμε, φτιάχνοντας και δημιουργήματα για τις εκθέσεις και για τα μπαζάρες που κάνουμε. Συνεργαστήκαμε με ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει στην ΑΦΠΑΚΤΟ, στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και στο κράτος. Με δομές, με δήμους, με φορείς, με υπουργεία. Δεν αφήσαμε τίποτα που να μην το ενοχλήσουμε, διεκδικώντας τα δικαιώματα των παιδιών μας. Διαχειριστήκαμε 5 ευρωπαϊκά προγράμματα. Το τελευταίο είναι αυτό το Erasmus Sport που το εκτελούμε σε συνεργασία και με συλλόγους από εδώ από την Πάτρα. Έχουμε και ηλεκτρονική επικοινωνία, γιατί φυσικά παρακολουθούμε την εποχή μας. Έχουμε ιστοσελίδα, Facebook κλπ. Ας αρχίσουμε λοιπόν να αναλύουμε λίγο τις δομές μας, σύντομα. Ένα μεγάλο απόκτημά μας είναι οι στέγες μας. Στη μικρή ΝΑΦΠΑΚΤΟ λειτουργούμε 3 στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης. Στις στέγες μας αυτές, οι στέγες αυτές καλύψανε τα πρώτα χρόνια και την ευρύτερη περιοχή. Να σκεφτείτε ότι στην Πελοπόννησο, γνωρίζετε, δεν υπάρχει καμία στέγη. Και στη στερεά Ελλάδα, εκτός του Αγρινίου, δεν υπάρχει επίσης στέγη, πλην των Αθηνών και του Αγρινίου εννοώ. Γι' αυτό λοιπόν καλύψαμε στην αρχή και άτομα από την ευρύτερη περιοχή. Τώρα πλέον επικεντρωνόμαστε στους ανθρώπους με αναπηρία που ζουν στην ΑΦΠΑΚΤΟ και στη Φωκίδα. Οι στέγες μας είναι 3. Είναι η στέγη Ταξίδι που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και έχει δυναμικότητα 8 ατόμων σε ένα πολύ όμορφο νεοκλασικό. Είναι οι στέγες Σχεδία και Πηξίδα που βρίσκονται στις παρυφές της πόλης. Κάθε μια έχει δυναμικότητα και αυτή 8 ατόμων, συνολικά 16. Τι είναι αυτές οι στέγες? Οι στέγες δεν είναι ιδρύματα. Είναι τα σπίτια των παιδιών μας. Είναι τα σπίτια ενήλικων παιδιών μας πλέον, που με νοητική στέρηση, συνοδές αναπηρίες μέσα σε αυτή είναι και ο αυτισμός, που υποστηριζόμενοι από ειδικό προσωπικό συμβιούν στο δικό τους χώρο σε μια πραγματικά υποδειγματική και ζωντανή ζωή. Είναι το περιβάλλον αξιοπρεπές, είναι στο κέντρο της ζωής και όχι στο περιθωριό της, που θα το δείτε και παρακάτω γιατί το λέω αυτό. Γιατί ένοικοι των στεγών, που όπως είπαμε, είτε δεν έχουν γονείς, είτε δεν μπορεί να τους υποστηρίξει η οικογένεια, αλλά είτε έχει, γιατί έχει επιλεγεί ο άνθρωπος με αναπηρία να φύγει από το σπίτι του μετά τα 25-30 και να ζήσει στο δικό του χώρο, γιατί το δικαιούται. Όπως όλα τα άλλα τα παιδιά μας, δικαιούται και αυτός να ζήσει αυτόνομα, να μην περάσει μια γενιά ολόκληρη ζώντας με τους ηλικιωμένους γονείς και παππούδες. Έχει το δικαίωμα να ζει με τους συνομιλίκους του και τους συγκατοίκους, αλλά και τους εργαζόμενους που είναι στο ίδιο ηλικιακό φάσμα. Οι στέγες λοιπόν αποσκοπούν να βελτιώσουν τη λειτουργικότητα των ενίκων, αποσκοπούν να ενισχύσουν τις ικανότητές τους και κυρίως να τους μάθουν να συνυπάρχουν και να ζουν με ομαδικότητα. Οι δραστηριότητες είναι πλούσιες, καθημερινές δραστηριότητες εντός και εκτός σπιτιού.
Φεύγοντας από τις στέγες, πάμε σε μια άλλη δομή μας, η οποία είναι η πιο σημαντική δομή που πρέπει να έχει κάθε πόλη της Ελλάδας. Είναι το Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας. Και είναι ένας χώρος που τον ενοικιάζουμε. Εμείς δεν έχουμε δικό μας κτίριο ακόμη. Περίπου 300 τετραγωνικά, λίγο έξω από την πόλη. Καθημερινά, πάνω από 30 άτομα με αναπηρία της περιοχής πηγαίνουν το πρωινό τους εκεί και είναι η δουλειά τους. Εκπαιδεύονται, δημιουργούν στα εργαστήρια, ψυχαγωγούνται και αφορά, όπως είπαμε, την ευρύτερη περιοχή της Ναυπακτίας και της Δωρίδας. Αποσκοπεί η λειτουργία του κέντρου ώστε να μπορέσουν οι ωφελούμενοι να είναι ενεργοί στην καθημερινότητά τους, να είναι λειτουργικοί, να έχουν δεξιότητες, να κοινωνικοποιηθούν και να είναι ενταγμένοι στο κοινωνικό σύνολο, γιατί όλες οι δράσεις γίνονται μέσα στην κοινότητα. Εγώ που παρακολουθώ το εβδομαδιαίο τους πρόγραμμα, ξετρελαίνομαι το ότι οι συνάνθρωποι μας στην πόλη τους ξέρουν με τα μικρά τους ονόματα, τους ωφελούμενους, τους ξέρουν με τα μικρά τους ονόματα και τους θεωρούν πια κομμάτι της ζωής τους. Μέσα στο κέντρο διημέρευσης έχει καθημερινό πρόγραμμα που υπάρχουν εργαστήρια, φυσικοθεραπεία, σωματική αγωγή, αυτόνομη διαβίωση, αλλά και εξωτερικές δραστηριότητες, όπως σας είπα, σε καφέ, σε εκθέσεις, σε μουσεία, πάντα σε αλληλεπίδραση με την κοινωνία, με τους εθελοντές και την τοπική κοινωνία. Το ΦΕΚ για το κέντρο διημέρευσης μας υποχρεώνει να έχουμε συγκεκριμένο προσωπικό το οποίο το τηρούμε. Είναι επιστημονικό προσωπικό, ψυχίατρος που έχει την εποπτεία, ψυχολόγος, κοινωνική λειτουργός, φυσικοθεραπευτής, νοσηλευτής, αλλά και βοηθητικό προσωπικό και διοικητικό προσωπικό. Μια άλλη δραστηριότητα που είναι πρωτοτυπία, την έχουμε εμείς στην ΑΦΠΑΚΤΟ, είναι η λέσχη δραστηριοτήτων του Σαββάτου. Λοιπόν, το Σάββατο είχαμε διαπιστώσει ότι ήταν ένα κενό. Το πρωί όλοι οι γονείς δεν ξέρουν τι να κάνουν τα παιδιά. Έτσι δημιουργήσαμε μια δραστηριότητα το πρωί του Σαββάτου που αφορούν τα μικρότερα παιδιά που φοιτούν σε δημόσιες δομές ή ακόμα και στο κέντρο διημέρευσης το δικό μας και είναι ψυχαγωγικού τύπου χαρακτήρα. Έχει περιλαμβάνει θεατρικές, εικαστικές δραστηριότητες, αθλητικές, αυτόνομη διαβίωση. Και όπως σας είπα, ένα μεγάλο δίκτυο εθελοντών. Είναι άνθρωποι που από τα πρώτα βήματά μας μας στήριξαν, συμπορεύτηκαν μαζί μας, μας υποστήριξαν και μας υποστηρίζουν. Γι' αυτό τους οφείλουμε ευγνωμοσύνη και ευχαριστίες. Στην Αλκιόνη, λοιπόν, λύσαμε το πρόβλημα, το μεγάλο πρόβλημα που μετά τα πρώτα χρόνια των σχολείων, μετά τα 22 χρόνια, ήρθαμε να απαντήσουμε στο ερώτημα τι θα κάνει το παιδί μου για όλη του τη ζωή, πού θα πηγαίνει κάθε μέρα και πού θα ζήσει όταν εγώ δεν θα μπορώ να το υποστηρίξω. Θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα μοντέλο που πρέπει να το έχει κάθε πόλη. Πρέπει να απαιτήσουμε την υποστήριξη από το κράτος, πρέπει να απαιτήσουμε βελτιώσεις. Ας πούμε το ΦΕΚ για τα κέντρα διημέρευσης πρέπει να βελτιωθεί. Πρέπει να βρεθεί προσωπικό που να μπορεί να καλυφθεί και στα κέντρα διημέρευσης. Γιατί όλοι εσείς, βλέπω είστε και πολλοί νέοι, που πιθανώς να σπουδάζετε και ειδική αγωγή και σπουδές ειδικές με την αναπηρία, απορροφούνται οι νέοι μας λοιπόν πολύ γρήγορα από τα δημόσια σχολεία μέσω των θέσεων που είναι για αναπληρωτές και εμείς δεν μπορούμε να βρούμε ανθρώπους εξειδικευμένους και αυτούς που και αυτοί που έχουμε είναι μετριούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού. Γι' αυτό πρέπει το κράτος να φροντίσει και περισσότερους ανθρώπους να εκπαιδεύσει, εργοθεραπευτές ας πούμε. Ξέρουμε όλοι ότι δεν μπορούμε να βρούμε εργοθεραπευτές. Όλες οι δομές πάσχουν σε όλη την Ελλάδα. Το έχουμε ζητήσει και το διεκδικούμε και σε εμείς σαν Αλκιόνη αλλά και τα δευτεροβάθμια όργανά μας, όπως η ΓΑΜΕΑ και η ΕΣΑΜΕΑ. Το διεκδικούμε. Αυτά είχα να σας πω από την Αλκιόνη και θα ήθελα να σας παρακαλέσω για 3 λεπτά μόνο να τα δείτε αυτά ζωντανά σε ένα βιντεάκι που δεν έχει λόγια, έχει μόνο εικόνα και ήχο και είναι η ζωή των παιδιών μας, στις δομές μας. Θα καταλάβετε από τα κτίρια που σας έδειξα και από τις δράσεις, θα καταλάβετε κάθε μέρα που πάνε με τα αυτοκινητά μας, πώς δραστηριοποιούνται και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας.
ξεσηκώνουμε ξανά. Σίγουρα θα έχεις συναντήσει δύο χέρια σαν κι αυτά. Υπάρχουν χέρια που πατάνε τη σκανδάλη και άλλα χέρια που προσφέρουν γιατριά. Υπάρχουν χέρια που χτυπάνε, χέρια λίγα σκληρά. Ίσως μια μέρα συναντήσεις δύο χέρια σαν κι αυτά. Υπάρχουν χέρια που έχουν μάθει να σου δίνουν και άλλα χέρια που ζητάνε μοναχά. Υπάρχουν χέρια που τις νύχτες σε καηδεύουν ιστορικά. Σίγουρα τα έχεις συναντήσει δύο χέρια σε κι αυτά. Υπάρχουν χέρια που από το άτυπο έχουν σφίξει. Έχουνε σφίξει και έχουν λύνει μια γροθιά. Και μ' άλλα χέρια έχουν σφίξει για να σβήσουν τη φωτιά. Ίσως τα χέρια τα δικά μας να είναι χέρια σαν κι αυτά. Χειροκροτάνε και μας δίνουνε χαρά. Θα ήθελα λίγο να σηκώσουμε τα χέρια μας ψηλά, να τραγουδήσουμε παρέα με δυο χέρια σαν κι αυτά. Ευχαριστήσουμε την κυρία Παναγοπούλου. Πραγματικά έχει γίνει μεγάλη δουλειά στην πόλη της Ναυπάχτου. Όλα αυτά φαντάζομαι ότι χρειάζονται πάρα πολλά χρόνια, δεκαετία, δεκαπενταετία, τι να πω. Απλώς να αναφέρω ότι ο Σύλλογος για τα αυτιστικά άτομα νομού Αχαΐας ότι κάνει προσπάθειες 14 έτη, αν θυμάμαι καλά. Καταφέραμε, φτιάξαμε, όπως αναφέρθηκε, το πρώτο το ειδικό σχολείο, το πρώτο για αυτισμό. Και είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι αυτή τη στιγμή είναι στη φάση δημοπράτησης, έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ με την προσπάθεια της Περιφέρειας και του Δήμου ένα κέντρο διημέρευσης μαζί με ξενώνες υποστηριζόμενης διαβίωσης. Πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρουμε. Επόμενο θέμα είναι το πρόγραμμα εργαστηρίων τυποποιημένης εργασίας και η μη αυτόνομη διαβίωση. Η κυρία Μυρτώ Ρόμπολα θα μας μιλήσει γι' αυτό. Αλλά πριν θέλω να σας πω δύο λόγια για τη Μυρτώ, τη Μυρτούλα που λέει ο γιος μας.
είναι αυτή που στέκεται δίπλα τους με υπομονή, επιμονή και αγάπη στα παιδιά με αυτισμό που είναι στη Μέριμνα. Βρίσκεται δίπλα τους σε όλες τις δραστηριότητες εντός του κέντρου και εκτός του κέντρου, ακόμα και εις βάρος της προσωπικής της ξεκούρασης. Τα συνοδεύει πολλές φορές τα απογεύματα, σε βόλτες, σε διάφορες εκδηλώσεις και δράσεις. Ακόμα έχει καταφέρει και έχει εντάξει τα παιδιά, και ιδιαίτερα το δικό μου παιδί, που δεν έφευγε από κοντά μου, τα έχει εντάξει στο πρόγραμμα το κατασκηνωτικό. Την ευχαριστούμε πολύ και τις ευχόμεθα τα καλύτερα. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι τώρα με συγκίνητη και δεν μπορώ να μιλήσω. Είμαι εκπαιδεύτρια από το Παιδαγωγικό Κέντρο Μέριμνα. Τώρα περνάνε όλα γρήγορα, τα πατάω. Είναι οι ομάδες που έχουμε στο κέντρο μας, είναι τα εργαστήρια, τυπωμένη εργαστήρια, δημιουργική απασχόληση, λέσχη Α και λέσχη Β. Αυτά λειτουργούν στην πρωινή βάρδια. Τώρα θα μιλήσω για το εργαστήριό μας, τυπωμένη εργασία. Εντάξει. Αποτελείται από 6 εφελούμενους με ΔΑΦ, είναι από 24 μέχρι 38 έτη. Και το εβδομαδιαίο πρόγραμμα το εκπαιδευτικό συνεπάγεται από κατασκευές, φυσική αγωγή, υπολογιστές, μουσική κινητική αγωγή, αργοθεραπεία. Τώρα οι στόχοι μας είναι η κοινωνική ένταξη, είναι η ενίσχυση προσαρμογής μετάβασης από το ένα κοινωνικό πλαίσιο στο άλλο, η βελτίωση ικανοτήτων και επικοινωνία συνεργασίας μας. Και η στοχοδοσία του εργαστηρίου ακριβώς είναι η κοινωνική ένταξη, όπως είπε και η κυρία Κολυμπέρα. Είναι η αυτόνομη διαβίωση που λειτουργούμε πάρα πολύ καλά και φέτος, και θα το δείτε παρακάτω. Η δημιουργική απασχόληση και η ψυχαγωγία. Οι δράσεις μας στο κέντρο είναι πάρα πολλές. Είναι εξόδους ψυχαγωγικού, εκπαιδευτικού χαρακτήρα, διοργανώσεις για γιορτές, εκδρομές, περιπολιτικές δράσεις, μουσικοκινητικές και χορευτικές προστάσεις. Το κέντρο μας παρέχονται κατάθεσεις υπηρεσίες. Συνεργασία του ψυχιάτρου με την οικογένεια, πολύ σημαντικό. Η ψυχολογική υποστήριξη, η φυσιολευτική, η εργοθεραπεία και η ψυχοθεραπεία και η λογοθεραπεία. Και τώρα θα δείτε ό,τι κάνουμε μέσα σε μια χρονιά.
ευχαριστούμε πολύ τη Μυρτώ και της ευχόμεθα να έχει χαρά και υγεία. Έχει όμως ένα παράπονο, ότι εμείς οι γονείς δεν την πιστεύουμε ότι τα παιδιά κάνουν στο κέντρο τόσα πράγματα. Τώρα σε πιστέψαμε. Επόμενη ομιλήτρια, η κυρία Χριστίνα Μπίκου, πρόεδρος Οψηπατρών, ειδική ξενώνες φιλοξενίας, διαβίωσης και νοσηλείες για ενήλικες με αυτισμό. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνατε να βρίσκομαι μαζί σας σήμερα. Κύριε Γκορίλα, ως πρόεδρος και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΠΣΕΙΠΕΑ. Η Βάσο, η Παναγοπούλου, μας συγκίνησε όπως μας συγκίνησαν ο κύριος Αθανασόπουλος με τον τρόπο που διδάσκει τα παιδιά με αυτισμό. Κύριε Αθανασόπουλε, θεωρώ ότι διδάσκετε τα παιδιά και τους δίνετε αγάπη. Τι εισπράτετε από αυτά τα παιδιά? Αγάπη. Ακριβώς. Επομένως, το κλειδί των παιδιών με αναπηρία είναι η λέξη αγάπη. Η δική μου εμπειρία είναι στην ψυχική ασθένεια. Στην ψυχική ασθένεια, στην εφηβεία και στην ενήλικη ζωή. Έτσι και εμείς, όπως κυρία Παναγοπούλου, κάποια στιγμή αναγκαστήκαμε να μαζευτούμε μια χούφτα γονέων για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον και να συμπληρώσουμε τα κενά που υπήρχαν, όχι σε περίοδο κρίσης, το 2003 ιδρύθηκε ο σύλλογός μας, να συμπληρώσουμε λοιπόν τα κενά που υπήρχαν στη δημόσια υγεία. Δεν ήταν αρκετό το φάρμακο, δεν ήταν αρκετό το αγκάλιασμα ή το χτύπημα στην πλάτη, δεν ήταν αρκετό το δεκάλεπτο ραντεβού μια φορά το μήνα. Οι άνθρωποι που αντιμετώπιζαν ψυχιατρικό πρόβλημα είχαν την ανάγκη κάτι παραπάνω. Είχαν την ανάγκη το να μην μένουν στο σπίτι. Είχαν την ανάγκη να σταματήσουν να κάνουν αυτό που λέμε στη γλώσσα μας τα βανοθεραπεία. Κλήθηκα από τον Θωμά και εγώ, όπως όλοι οι υπόλοιποι, με την επικεφαλίδα της ομιλίας μου δεδομένη. Ίσως όμως επειδή ήξερε ο Θωμάς ότι έχω εμπλακεί και σε κάποιο άλλο χώρο, στα δικαιώματα. Βρίσκομαι στην Επιτροπή Δικαιωμάτων των Ψυχικά Ασθενών. Εδώ είναι το παράδοξο. Ο αυτισμός δεν ανήκει στο Υπουργείο Υγείας, ανήκει στο Υπουργείο Εργασίας, γιατί είναι πρόνοια. Όμως, ό,τι έχει να κάνει με τα δικαιώματα, έρχεται στην Επιτροπή Δικαιωμάτων, που είναι το Υπουργείο Υγείας. Κύριοι, κυρίες και κύριοι, αγαπητά παιδιά, φοιτητές που είστε εδώ σήμερα και αύριο θα είστε επαγγελματίες, ειδικοί επαγγελματίες όπως λέγονται, η καταπάτηση των δικαιωμάτων των ανθρώπων με αναπηρία είναι τεράστια. Ειδικότερα των ανθρώπων με ψυχιατρικά προβλήματα και αυτισμό. Μπορεί να μην γίνεται αυτό μέσα στο σπίτι ή στην διαβίωση των παιδιών, στην ανήλικη ζωή, στο σχολείο, στην εκμάθηση. Γίνεται όμως αυτό όταν θα υπάρξει μία κρίση και θα αναγκαστεί ο γονέας να οδηγήσει το παιδί στο νοσοκομείο, στην ψυχιατρική κλινική δηλαδή. Τι γίνεται εκεί? Πιστέψτε με, στις συνεδριάσεις της Επιτροπής δεν υπάρχει τίποτε άλλο από κάθε συνεδρίαση να μην υπάρχουν 2 ή 3 περιστατικά αυτισμού σε νοσηλεία, είτε στα μεγάλα φυσικά νοσοκομεία της Αθήνας, Δαφνή Δρομοκαίτιο, και επίσης και στα κάποια οικοτροφεία που υπάρχουν, κυρίως στην Αττική. Δεν έχει πέσει την αντίληψή μου ότι υπάρχει κάποιο οικοτροφείο κάπου αλλού στην Ελλάδα.
κάποια οικοτροφία που υπάρχουν, τι ακριβώς βιώνουν αυτά τα ενήλικα πια παιδιά με αυτισμό μέσα σε αυτές τις δομές. Επιτρέψτε μου να σας δώσω δύο πολύ σύντομα παραδείγματα. Δεν θα μπορούσα να τα πω απ' έξω, έπρεπε να τα διαβάσω. Γίνεται μια καταγγελία στην Επιτροπή για ένα άτομο 40 ετών με αυτισμό, το οποίο βρίσκεται, η καταγγελία αυτή έχει γίνει τον Οκτώβριο, 25 Σεπτεμβρίου του 2018. Το παιδί αυτό βρίσκεται από τις αρχές του καλοκαιριού στο τέταρτο τμήμα του Ψινιά. Όλοι γνωρίζουμε ότι είναι το Δαφνί. Η διάγνωσή του φυσικά είναι αυτισμός και είναι και συναισθηματική διαταραχή F84, F34, έτσι. Να σημειωθεί ότι ο δίδυμος αδελφός του ζει με την υπερήλικη μητέρα και αυτός με το φάσμα του αυτισμού. Η φροντίδα όμως που του παρέχεται στο ψυχιατρικό νοσοκομείο είναι άκρος ακατάλληλη. 24 ολόκληρες ώρες καθυλωμένος, γιατί δεν υπάρχει προσωπικό. Και φυσικά ο ρόλος του πλαισίου εκεί δεν είναι κατάλληλος για την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση αυτού του ατόμου. Δυστυχώς, το πρώτο αποτέλεσμα από αυτή τη μακροχρόνια καθήλωση, χεριών και ποδιών με ημάντες, να έχουν ατροφείς σημείες των ποδιών, με άμεσο κίνδυνο το παιδί αυτό, ο ενήλικας των 40 βέβαια ετών, να μείνει ανάπηρος στα κάτω άκρα. Πέστε μου, έχει κανένας το δικαίωμα να πράξει κάτι τέτοιο σε έναν άνθρωπο? Άνθρωπος είναι, με ψυχή. Θα πάω σε ένα άλλο περιστατικό. Δεν θέλω να σας δημιουργήσω φόρτιση. Θα ήθελα όμως να σας δώσω να καταλάβετε τι γίνεται γύρω μας και όχι στο προστατευμένο περιβάλλον της οικογένειας. Ένα άλλο άτομο, ο Βασίλης, 20 ετών, στο φάσμα του αυτισμού. Βρισκόταν σε ένα δημόσιο οικοτροφείο για αρκετούς μήνες. Μετά από απαράδεκτο τρόπο, το οικοτροφείο αποφάσισε να καλέσει τον εισαγγελέα και την αστυνομία και να οδηγήσει το παιδί σε δημόσιο νοσοκομείο, στον δρόμο Καΐτιο συγκεκριμένα, διότι θεωρούσε τις κρίσεις που έκανε απαράδεκτες και μη διαχειρίσιμες από το προσωπικό του οικοτροφείου. Τους τελευταίους λοιπόν αυτούς 4 μήνες, αυτή η καταγγελία έχει γίνει στην Επιτροπή 30 Σεπτεμβρίου του 2018 και μιλάμε για 4 μήνες μετά, το παιδί αυτό βρίσκεται ακόμα στο δρόμο Καΐτιο, σε ένα περιβάλλον ακατάλληλο, υποστελεχωμένο και ειδικότερα, να το τονίσουμε αυτό, να μην υπάρχει προσωπικό εξειδικευμένο στον αυτισμό. Άρα ερχόμαστε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να νοσηλευτεί ένας άνθρωπος με αυτισμό σε ένα ψυχιατρικό νοσοκομείο της χώρας μας αυτή τη στιγμή. Είτε ακόμα και εδώ στην Πάτρα, γιατί έχουμε πολλά περιστατικά γνωστά. Σε αυτή την περίπτωση ο βουλευτής ο κ. Νικολόπουλος είχε πάρει μέρος σε μια προσπάθεια που έγινε, αν ήταν εδώ θα θυμόταν την περίπτωση, ζητώντας να βρεθεί κατάλληλη δομή να φιλοξενηθεί αυτό το συγκεκριμένο άτομο. Δυστυχώς είναι ακόμα στο δρομοκαίτιο. Και πόσες άλλες περιπτώσεις. Άρα, εμείς σαν Επιτροπή εισηγηθήκαμε στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας ότι θα πρέπει άμεσα να δημιουργηθούν υποστηριζόμενες δομές για παιδιά με αυτισμό, για ενήλικες με αυτισμό. Συγγνώμη, με την έκφραση παιδιά είμαι μαθημένη και εμένα το δικό μου παιδί 35 χρονών είναι παιδί, το λέω. Για ενήλικες με αυτισμό. Είναι απαραίτητο. Είναι απαραίτητο να ξέρουμε εμείς όταν θα κλείσουμε τα μάτια μας αύριο ότι ο Βασίλης, ο Πέτρος, η Νίκη ή οποιοδήποτε άλλο άτομο με αυτισμό είναι σε ένα προστατευμένο περιβάλλον, ζει με αξιοπρέπεια, δεν κακοποιείται, το κυριότερο απ' όλα,
και βρίσκεται σε ανθρώπους που είναι κοντά κάπως στην ηλικία του. Πολύ σημαντικό. Αυτά ήταν ως προς τα δικαιώματα, κύριε Γκορίλα, που δεν τελειώνουν ποτέ, γιατί αν σας διαβάσω τι έχω φέρει μαζί μου, δεν θα μπορούσατε να περάσετε το Σάββατό σας και την Κυριακή σας αύριο. Εγώ θα ήθελα να υποστηρίξω ότι εμείς εδώ ως Πάτρα να μιμηθούμε το παράδειγμα της Ναυπάχτου, της Αλκαιόνης, της Βάσου Παναγοπούλου και να δημιουργήσουμε δομές προστατευμένης διαβίωσης αυτών των παιδιών και να επιδιώξουμε όλοι μαζί, σας παρακαλώ πάρα πολύ, ούτε η ψυχική νόσος διαφέρει από τον αυτισμό, χρόνια πάθηση είναι. Από τη στιγμή που θα νοσήσει ένα άτομο περίπου στα 18-20, μέχρι να πεθάνει, θα τον ακολουθεί πάντα η ψυχική νόσος. Όπως ο αυτισμός, όπως το σύνδρομο Down, όπως όλες οι άλλες αναπηρίες. Η διαφορά που έχουμε εμείς με τους γονείς των αυτιστικών παιδιών είναι ότι σε μας συμβαίνει στην περίπου στα 18-19 χρόνια. Έχουμε πάρει δηλαδή μια πορεία και εκεί να δείτε αυτά που είπε η Μαρία Γιανακοπούλου το πρωί. Όλα αυτά τα συναισθήματα, τα ίδια ακριβώς είναι. Ενοχή, θλίψη, πένθος και προσπάθεια ή να κρύψουμε το πρόβλημα ή να το φέρουμε μπροστά για να βοηθηθούμε, όπως έκανα εγώ δηλαδή στη δική μου την περίπτωση. Όμως θεωρώ και πιστεύω ακράδαντα ότι όλα τα παιδιά είτε βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού, είτε είναι στο σύνδρομο Down, είτε σε νοητική στέρηση, είτε είναι στην ψυχική ασθένεια, αν εκπαιδευτούν σωστά, μπορούν να ζήσουν με αξιοπρέπεια όσο μπορεί να τους επιτρέψει η λειτουργικότητα που έχει ο καθένας τους. Είναι προσωπικότητες ξεχωριστές. Η κάθε μία είναι κάτι το διαφορετικό. Εμείς σαν Σόψη καταφέραμε με πολλές δυσκολίες και στήσαμε ένα καφέ, οι περισσότεροι θα το γνωρίζετε, το καφέ Γέφυρες, όπου εκεί εργάζονται άτομα με ψυχιατρική νόσο. Πιστέψτε με ότι όταν φεύγουν αυτοί οι άνθρωποι από αυτό το μαγαζί μετά την εργασία τους έχουν ένα τεράστιο χαμόγελο. Γιατί άραγε? Γιατί είναι απλό. Γιατί αποδεικνύουν ότι μπορούν. Και μπορούν. Αποδεικνύουν ότι δεν είναι άχρηστοι, ότι έχουν ξεπεράσει την πρώτη νοσηλεία, έχουν ξεπεράσει αυτό το στιγματισμό που έζησαν με την εισαγγελική παραγγελία και με τις χειροπέδες να οδηγηθούν για νοσηλεία. Άλλο παράδοξο αυτό στις δικές μας περιπτώσεις. Και βλέπουν ότι μπορούν να ζήσουν και να βγάλουν ένα ποσό μηνιαίο αντάξιο των αναγκών τους. Πιστεύω ότι και στον αυτισμό υπάρχουν και οι δύσκολες περιπτώσεις, δεν θα το αρνηθώ, όπως υπάρχουν και σε εμάς οι δύσκολες περιπτώσεις, οι μη αναστρέψιμες που λέμε. Αλλά υπάρχουν και οι περιπτώσεις και στον αυτισμό που εκεί πρέπει να δώσετε μια προσοχή σαν Προεδρείο, να βρείτε τον τρόπο, τα παιδιά όταν εκπαιδεύονται και τελειώνουν την εκπαίδευση στο σχολείο, να εκπαιδευτούν σε ένα τόπο, τρόπο εργασίας. Δεν ξέρω αν είναι εύκολο. Πιστεύω ότι μπορεί να γίνει όμως. Διότι είδαμε στο παράδειγμα της Μυρτούς με τη Μέριμνα πόσα πράγματα μπορούν και κάνουν αυτά τα παιδάκια και με την νοητική και με τον αυτισμό ακόμα. Στρώνουν το κρεβάτι τους, φτιάχνουν το τοστ, κάνουν τόσα πράγματα. Αυτιστικά. Μπράβο Μυρτώ, ευχαριστώ για την πληροφόρηση. Η Μυρτώ άλλωστε έρχεται πολύ συχνά με τα παιδιά στο μαγαζί και γνωρίζω, μπορώ να πω και ονόματα των παιδιών που συνοδεύει. Θεωρώ λοιπόν ότι μπορούν να δουλέψουν. Υποστηριζόμενη βέβαια εργασία, έτσι, προστατευμένη εργασία. Δεν μιλάμε να είναι μέσα σε σπηλιά με λύκους, γιατί στη σημερινή εποχή το στίγμα δεν πρόκειται να φύγει ποτέ, κυρίες και κύριοι. Μην το ξεχνάτε αυτό. Ούτε για μας που έχουμε ψυχικά ασθενείς, ούτε για εσάς που έχετε αυτισμό, ούτε για κάποιον άλλον που έχει μια άλλη ασθένεια, νοητική ή οτιδήποτε άλλο.
το στίγμα θα μας ακολουθήσει όλη μας τη ζωή. Εμείς τι κάνουμε? Εμείς λοιπόν θα πρέπει όλοι μαζί να ενωθούμε και να απαιτήσουμε. Είναι δικαίωμά μας να απαιτήσουμε. Να έχουμε την αξιοπρεπή διαβίωση των παιδιών μας μετά το δικό μας θάνατο. Είναι πολύ πιο σωστό να ξέρουμε ότι τα παιδιά μας θα ζήσουν με αξιοπρέπεια, παρά να πούμε στα άλλα παιδιά που υπάρχουν μέσα στην οικογένεια, έχει και το νου σου, γιατί υπάρχει και ο Βασίλης, ο Τάσος. Θα τον έχει. Αλλά για πόσο? Δεν θα κάνει τη δική του ζωή, δεν θα φτιάξει το δικό του σπίτι? Επομένως, σας παρακαλώ κύριε Γκορίλα, να ενώσουμε όλοι τις δυνάμεις μας. Εμείς καταφέραμε μετά από πολύ κόπο, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, και είμαστε, ο ΣΟΠΣ είναι πια κέντρο ημέρας, με κρατική επιχορήγηση. Όπως εμείς μετά από τόσους αγώνες και τόσα χρόνια καταφέραμε αυτό που καταφέραμε, γιατί να μην καταφέρουμε το παρακάτω βήμα? Την υποστηριζόμενη διαβίωση, την προστατευμένη εργασία. Εγώ δεν θέλω να κουράσω, έχει φύγει πολλή ώρα, έχει πάει 4. Θεωρώ ότι αυτά τα λίγα που είπα και ανέφερα αυτά τα 2 παραδείγματα από την Επιτροπή Δικαιωμάτων μας δίνει το ερέθισμα να καταλάβουμε τι γίνεται γύρω μας, λίγο πιο μακριά από την Πάτρα και ίσως και μέσα στην Πάτρα, σε περιστατικά και γεγονότα που ούτε εσείς καν γνωρίζετε, στο φάσμα του αυτισμού ή στην ψυχική ασθένεια. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε και παρακαλώ και πάλι άλλη μια φορά, δεν μας χωρίζει τίποτα. Μας ενώνει η αγωνία το τι θα γίνει μετά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Μπίκου. Ανέφερε σημαντικά πράγματα. Εγώ θα κρατήσω ένα όσον αφορά τα παιδιά με αυτισμό όταν φτάνουν στο νοσοκομείο, στην ψυχιατρική κλινική. Εμείς σαν σύλλογος έχουμε δεχτεί πολλές καταγγελίες από γονείς για την αντιμετώπιση των παιδιών τους, γιατί κρίνουμε ότι δεν μπορεί ένα παιδί που είναι λειτουργικό και κάποια στιγμή έκανε μια έξαρση για 20 λεπτά, για μισή ώρα, κάπου εκείνο χρόνος, αν δεν κάνω λάθος, να δένεται με ημάντες όλο το 24ωρο. Αυτό είναι απαράδεκτο. Δεν ξέρω αν το προβλέπει η νομοθεσία και πρέπει να γίνει αλλαγή νομοθεσίας. Δυστυχώς ο σύλλογος μέχρι στιγμής δεν έχει βρει λύση. Να συνεχίσουμε. Να έρθει στο βήμα η κυρία Λιόλιου Αναστασία, κοινωνική λειτουργός. Θα μας μιλήσει για τη συνεργασία και την υποστήριξη οικογενειών στο Σύλλογο Γονέων Ατόμων με νοητική στέρηση, οι μαχητές. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι η Λιόλιου Αναστασία, είμαι κοινωνική λειτουργός στο Σύλλογο Γονέων Ατόμων με νοητική στέρηση, τους μαχητές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Νομίζω ότι δεν θα μπορούσαμε να ολοκληρώσουμε αυτή την παρουσίαση σήμερα αν δεν εστιάζαμε σε ένα σημαντικό παράγοντα που επιδρά και διατρέχει καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τα παιδιά με αναπηρία, όπως φυσικά και οποιονδήποτε άνθρωπο. Η οικογένεια είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που επιδρούν στην ανάπτυξη του ατόμου και το αλλάζουν, το αναπτύσσουν, το εξελίσσουν. Μέσα στην οικογένεια ο άνθρωπος βιώνει τον εαυτό του, ερχόμενος σε επαφή με τα άλλα μέλη, αναπτύσσει τις ικανότητές του και τις δεξιότητές του, διδάσκεται αξίες και αρχές ζωής, μαθαίνει κοινωνικούς κανόνες, τους οποίους συνειδητά ή και πολλές φορές ασυνείδητα οικειοποιείται και προετοιμάζεται για τη μετέπειτα ζωή του στο κοινωνικό σύνολο. Η οικογένεια αποτελεί μικρογραφία της ευρύτερης κοινωνίας και γι' αυτό θεωρείται ο πρώτος αλλά και ο σημαντικότερος φορέας κοινωνικοποίησης. Τη σημαντικότητα της οικογένειας και κατά πόσο αυτή επιδρά και καθορίζει σε ένα μεγάλο μέρος της ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης του παιδιού, ανέπτυξε με μεγάλη σαφήνεια ο Βρετανός ψυχολόγος και ψυχαναλυτής Τζον Μπόουλμπι με τη λεγόμενη θεωρία της προσκόλλησης. Σημαντικά στοιχεία αυτής της θεωρίας είναι ανάμεσα στο παιδί και αυτόν που το φροντίζει, συνήθως η μητέρα, σχηματίζεται μια ιδιαίτερη συναισθηματική σχέση που θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τη ψυχοκοινωνική του ανάπτυξη. Το παιδί αισθάνεται την ανάγκη της εγκύτητας και της φυσικής επαφής με το άτομο που έχει σχηματίσει τη σχέση προσκόλλησης, σημαντικός άλλος, όπως αναφέρουμε.
Η συμπεριφορά της προσκόλλησης περιέχει βιολογικά συστατικά. Δηλαδή, αυτός ο δεσμός εξασφαλίζει την εγκύτητα και προστασία που έχει ανάγκη κάθε άτομο για να επιβιώσει και να αναπτυχθεί φυσιολογικά. Η ανατροφή ενός παιδιού με αναπηρία αναπόφευκτα επηρεάζει την οικογενειακή ζωή σε πολλές πτυχές της καθημερινότητάς της. Οι γονείς καλούνται να αντιμετωπίσουν πρακτικές δυσκολίες και ανάγκες, οι οποίες ποικίλουν σε είδος και μέγεθος. Έτσι, ένας γονιός παιδιού με αναπηρία έχει πολλαπλούς ρόλους, όπως φροντιστής, παροχέας, εκπαιδευτής, σύμβουλος, ειδικός υποστηρικτής σε θέματα συμπεριφοράς, γονέας των αδελφών χωρίς αναπηρίες, ειδικός πληροφοριών, συνήγορος. Η οικογένεια ασκεί την πιο δυνατή αλλά και την πιο μακρόχρονη επίδραση στη ζωή ενός παιδιού με αναπηρία. Τα άτομα με αναπηρίες έχουν αυξημένες απαιτήσεις και ανάγκες τόσο σε φυσικό όσο και σε συναισθηματικό επίπεδο, ακόμη και για τις καθημερινές τους δραστηριότητες, οι οποίες δεν σταματούν να υπάρχουν με το που ενηλικιωθούν, αλλά παραμένουν σε βάθος χρόνου. Το κάθε παιδί συνυπάρχει και βιώνει σε ένα ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον και το πιο σημαντικό και αναγκαίο, όπως είπαμε, θεωρείται αυτό της οικογένειας. Επομένως, δεν μπορούμε να μιλάμε για οποιαδήποτε μέρημνα αν δεν συμπεριλάβουμε τους αναγκαίους σημαντικούς άλλους με τους οποίους κάθε άνθρωπος έχει σχηματίσει τους πιο σημαντικούς και καθοριστικούς δεσμούς. Στο πέρασμα του χρόνου, σε ευρύτερο διεθνές επίπεδο, σημειώθηκαν αξιοσημείωτες εκπαιδευτικές έρευνες, οι οποίες έδειξαν ότι το οικογενειακό περιβάλλον εμφανίζει να επηρεάζει περισσότερο τη σχολική απόδοση ενός παιδιού παρά οι μεταβλητές που σχετίζονται άμεσα με την οργανωμένη σχολική εκπαίδευση, όπως τα αναλυτικά προγράμματα ή η ποιότητα της διδασκαλίας. Και πράγματι έχει παρατηρηθεί πως όταν μεταβάλλεται, όταν αλλάζει η μειόσταση της οικογένειας με τη γέννηση ενός παιδιού, με ένα διαζύγιο κτλ., επηρεάζεται σημαντικότατα η λειτουργικότητα του παιδιού. Τα περισσότερα παιδιά με αναπηρία απαιτούν την υποστήριξη και τη συνεργασία, η οποία μπορεί να διαρκέσει καθόλου τη διάρκεια της ζωής τους. Η γονεϊκή συμμετοχή, και λέμε συμμετοχή γιατί ισοδυναμεί με την ισότητα ανάμεσα στα συμβαλλόμενα μέρη τους επιμέρους εκπαιδευτές και τους γονείς, και προϋποθέτει αμοιβαίο σεβασμό, ανταλλαγή πληροφοριών και συναισθημάτων, από κοινού συμμετοχή στη διοίκηση και στη λήψη αποφάσεων σε όλο το φάσμα της εκπαίδευσης, και άλλωστε αυτό είναι το ζητούμενο. Η γονεϊκή λοιπόν συμμετοχή και η οικογενειακή υποστήριξη είναι ουσιώδη συστατικά της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Η συνεργασία με την οικογένεια συμπληρώνει και ολοκληρώνει όλες τις επιμέρους θεραπευτικές παρεμβάσεις που γίνεται από τους επαγγελματίες. Μια αποδοτική συνεργασία ανάμεσα στην οικογένεια και στους εκπαιδευτές είναι αποδεκτό ότι επηρεάζει θετικά το παιδί. Είναι λοιπόν κατανοητό πως για να στηρίξουμε την οικογένεια, για να στηρίξουμε το άτομο με αναπηρία, χρειάζεται πρωτίστως να στηρίξουμε τους γονείς και την οικογένειά του και να τους δούμε ως σύνολο, ως μια μονάδα. Και πώς εννοούμε αυτή τη στήριξη και τη φροντίδα στην οικογένεια? Και φυσικά εννοούμε στοχευμένη στήριξη στις ειδικές ανάγκες κάθε οικογένειας. Γενικότερα θα μπορούσαμε να πούμε ως στήριξη αναφέρεται συναισθηματική, ψυχολογική, σωματική, πληροφοριακή, οργανική και υλική βοήθεια που παρέχεται από τους άλλους. Λαμβάνοντας υπόψη μας ότι η υποστήριξη των οικογενειών είναι απαραίτητη και αναγκαία σε κάθε περίπτωση, καθώς επίσης ότι κάθε οικογένεια είναι μοναδική, στους μαχητές παρέχεται πληροφόρηση και ενημέρωση της οικογένειας όσο αφορά τα αίτια και τη φύση της διαταραχής, την πορεία της, αλλά και τους τρόπους που μπορούν να χειριστούν τις προβληματικές συμπεριφορές στο παιδιό τους. Η αναζήτηση πληροφοριών για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να χειριστούν και να αντιμετωπίσουν τη συμπεριφορά των παιδιών τους είναι συχνή ανάγκη των γονέων. Εξίσου σημαντική βέβαια είναι και η ενημέρωση εκ μέρους των γονέων όσο αφορά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τις συνήθειες, τον τρόπο που λειτουργούν στο σπίτι, τις σχέσεις μεταξύ τους και ό,τι άλλο καθιστά ιδιαίτερο και μοναδικό το παιδί τους. Έτσι σχηματίζεται μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το σχεδιασμό του εξατομικευμένου προγράμματος και της κατάλληλης θεραπευτικής παρέμβασης. Επειδή έχουμε επίσης τη συχνή επαφή και ενημέρωση των γονέων για τη συμπεριφορά του παιδιού, την πορεία του εξατομικευμένου, αλλά και των επαναπροσδιορισμών των στόχων που έχουν τεθεί.
Η ψυχοεκπαίδευση όμως των γονέων δεν σταματά στην ενημέρωση και πληροφόρηση γενικώς, αλλά αποβλέπει στη βελτίωση της οικογενειακής λειτουργίας, στην ελαχιστοποίηση και εξάλληψη των αρνητικών συναισθημάτων και συγκρούσεων ανάμεσα στους ωφελούμενους και στα υπόλοιπα μέλη που απαρτίζουν την οικογένεια. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί όταν οι γονείς μπορούν να εκφράσουν σκέψεις, συναισθήματα, προβληματισμούς, τόσο για την τωρινή κατάσταση των παιδιών, αλλά και το τι πρόκειται να συμβεί στο μέλλον. Παρέχεται ψυχολογική και συναισθηματική υποστήριξη των οικογενειών, που αποβλέπει κυρίως το να ενσωματωθούν οι δυσκολίες του παιδιού στην εμπειρία της οικογένειας, ούτως ώστε να επιτρέψει την εξελικτική της ανάκαμψη. Συγχρόνως, αποσκοπεί στο να νιώσει ο γονιός αγαπημένος και αποδεκτός, δημιουργώντας μια θετική εικόνα του εαυτού του, που θα του επιτρέψει να πιστέψει στις δικές του δυνατότητες, ώστε να μπορέσει επαγωγικά να βοηθήσει και το παιδί του. Πραγματοποιούνται επίσης ομάδες γονέων που βοηθούν πολύ στη διαχείριση του άγχους και στην προσαρμογή, καθώς οι γονείς έχουν την ευκαιρία να συναντηθούν, να συζητήσουν μεταξύ τους για παρόμοια προβλήματα που αντιμετωπίζουν και να αλληλοβοηθηθούν. Τέλος, παρέχεται κοινωνική υποστήριξη, ενημέρωση δηλαδή και πληροφόρηση σε κοινωνικές υπηρεσίες, αλλά και τη διευκόλυνσή τους σε αυτές, της πρόσβασης μάλλον, διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές. Οι γονείς έχουν ανάγκη για αυτή την πληροφόρηση για τις υπηρεσίες που θα χρειαστεί το παιδί τους τόσο μελλοντικά όσο και για αυτές που χρειάζεται τώρα και είναι διαθέσιμες. Χρειάζονται καθοδήγηση σε ασφαλιστικά ζητήματα, σε κοινωνικοπρονοιακές παροχές, καθώς και σε προγράμματα υποστήριξης της κοινότητας. Εν κατακλείδη, είναι σκόπιμο οι γονείς και οι επαγγελματίες να έρθουν κοντά, να μοιραστούν ο ένας με τον άλλον τη γνώση και τις δεξιότητες που κατέχουν ξεχωριστά, βοηθώντας έτσι από κοινού στην αποτελεσματικότερη υποστήριξη του παιδιού. Αυτό το μοντέλο συνεργασίας είναι, κατά τη γνώμη μου, αυτό που πρέπει να υιοθετήσουν τόσο οι γονείς όσο και οι επαγγελματίες. Οι γονείς πρέπει να γνωρίζουν ότι υπάρχουν άτομα τα οποία μπορούν να τους στηρίξουν και πρέπει να ζητούν αυτή τη βοήθεια και να μην ξεχνούν να φροντίζουν και τον ίδιο τους τον εαυτό, μιας και είναι ό,τι πιο σημαντικό έχουν τόσο για τους ίδιους όσο και για τα παιδιά τους. Σας ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσουμε πολύ την κυρία Λιόλιου από το Σύλλογο Γονέων Μαχητές. Ξέρω ότι κάνουν μια μεγάλη προσπάθεια για να λειτουργήσουν ένα χώρο που έχουν κάνει κέντρο διημέρευσης και εξενώνες. Και μπράβο τους. Κρατάω αυτό που είπε, ότι οι γονείς είναι αυτοί που πρέπει να είναι συνεκπαιδευτές για τα παιδιά. Ο εκπαιδευτής που έρχεται είναι για μία ώρα, για μία μισή, για δύο ή μισή. Οι γονείς είναι αυτοί που ζουν με τα παιδιά τους 24 ώρες το 24ωρο. Άρα εκεί πέφτει το μεγάλο βάρος, που σημαίνει πρέπει και αυτοί να εκπαιδεύονται. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους ομιλητές, το κοινό μας. Όποιος έχει να κάνει κάποια ερώτηση, παρακαλώ να κάνει κάποιες ερωτήσεις. Και ο κύριος Θωμάς Γκορίλας, ο πρόεδρος του Συλλόγου, θα μας κάνει τα συμπεράσματα. Ευχαριστώ. Μόνο μία ώρα έχουμε ξεφύγει από το πρόγραμμα, αλλά σας βλέπω ακμαίους ακόμα, οπότε θα με υποστείτε για δύο λεπτά. Το θέμα του αυτισμού είναι τεράστιο. Δεν εξαντλείται, ούτε καν θίγεται σε μία ημερίδα. Έχουμε λάβει υπόψη πολλά πράγματα που λέχθηκαν. Κατά τη δικιά μου άποψη θα δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στο εκπαιδευτικό κομμάτι, μια και είχαμε εδώ εκπροσώπους από την εκπαίδευση και μας είπαν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και για τον προγραμματισμό που κάνουν για το σχολείο του μέλλοντος, που πιστεύω να αρχίσει πολύ σύντομα και να εφαρμοστεί. Οι ιδέες και οι προγραμματισμοί είναι πάρα πολύ καλά πράγματα και τα οράματα κλπ. Αλλά έχουν αποτελέσματα από τη στιγμή που υλοποιούνται. Θα θέλατε κάποια ερώτηση? Α, συγγνώμη. Δεν σας είδα. Μπορεί. Α, ναι, ευχαριστώ. Το σχολείο λοιπόν αυτό όντως είναι υπαρκτό και λειτουργεί σήμερα με επιστημονικό, εξειδικευμένο προσωπικό για παιδιά στο φάσμα του αυτισμού και ίσως και στις διαφορετικές βαθμίδες που αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι υπάρχουν παιδιά τέτοιου τύπου δηλαδή.
κάπως σε χαμηλότερο, σε υψηλότερο επίπεδο κτλ. Το σχολείο είναι αυτοϋπαρκτό από υλικής πλευράς. Θα μπορούσε να προσφέρει πολύ περισσότερα. Μόνο αυτό έχω να πω, διότι έχει σύγχρονες εγκαταστάσεις, πολύ άρτιες. Ακόμη και στο χώρο εκεί του σχολείου θα μπορούσε να γίνει αυτή η εκδήλωση, διότι έχει μεταξύ των άλλων ένα αμφιθέατρο 250 θέσεων που είναι καταπληκτικό, με ηχητικές εγκαταστάσεις, με οπτικές, με όλα αυτά, δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ. Και αυτό είναι και μία αιχμή προς τους παρευρισκόμενους εκπροσώπους εδώ της εκπαίδευσης, ότι το σχολείο θα μπορούσε να λειτουργεί και να προσφέρει πολύ περισσότερα από ό,τι αυτή τη στιγμή. Ενώ του έγινε πρόταση να συμμετάσχει στην εκδήλωση, δεν συμμετέχει. Μόνο αυτά, τα υπόλοιπα θα τα πούμε κάποια άλλη φορά. Ελπίζω σύντομα. Α, έχουμε και άλλες ερωτήσεις. Κύριε Γατομάτη, δεν είδατε εδώ τις ερωτήσεις. Έχετε τον λόγο. Δεν υπάρχει σιωπή των εκπαιδευτικών, όπως φέρετε. Μία ερώτηση, αλλά θα ήταν για τον κύριο Ζησιμόπουλο. Από ό,τι είδα, αυτά που είπε για το σχολείο, το συμπεριληπτικό, γιατί είναι ένα είδος μεταρρύθμισης από το παλιό μοντέλο. Εφόσον μεταρρυθμίζεται το προηγούμενο και το πιο προηγούμενο μοντέλο, θα ήθελα πρώτον να μια ερώτηση να κάνω. Τι διαφέρει το συμπεριληπτικό σχολείο από το να πάει το παιδί στην κοινή τάξη, όπως λέγανε στα παιδιά που ήταν πιο λειτουργικό στο αυτιστικό φάσμα, να εντάσσονται στις κανονικές τάξεις? Τι διαφορά θα έχει το συμπεριληπτικό σχολείο από το προηγούμενο, το κοινό σχολείο που πηγαίνανε κάποτε τα παιδιά κατά πρόταση των πάλε πότε, δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμα, κέντρων ψυχικής υγείας? Και η επόμενη ερώτηση είναι κατά πόσον αυτό είναι όντως μια μεταρρύθμιση ή είναι μια αποφυγή μέσα στα πλαίσια της λιτότητας που περνάμε σήμερα λόγω της οικονομικής κρίσης. Η ερώτηση σε μένα, οπότε και το μικρόφωνο εδώ. Καταρχάς, ναι. Το σχολείο το συμπεριληπτικό είναι κάτι το οποίο δεν είναι καινούριο. Από το 1994 στη διακρίση Σαλαμάνκα μιλάμε για ένα σχολείο για όλους. Αυτό ουσιαστικά είναι. Στα αγγλικά μπορεί να το βρείτε και σαν ως όρο, a whole school approach. Έτσι. Συνεπώς, είναι ήδη 25 χρόνια ως όρος που υπάρχει στη διεθνή βιβλιογραφία, δοκιμάζεται σε διάφορες χώρες. Κατά τη γνώμη μου, νομίζω ότι πρωτοπεριακή είναι η Πορτογαλία, παρόλο που νομίζουμε όλοι ότι οι σκανδιναβικές χώρες είναι μπροστά, δεν ισχύει αυτό. Η Πορτογαλία είναι πολύ μπροστά. Και από εκεί και πέρα, τι διαφορά έχει το σχολείο αυτό από το σχολείο της ένταξης? Στην ένταξη βάζουμε ένα μαθητή μέσα στο σχολείο, χωρίς να τροποποιούμε το υπόλοιπο σύστημα. Το συμπεριληπτικό σχολείο καλείται να τροποποιήσει τα πάντα. Από το χώρο, το περιβάλλον, την αίθουσα. Λέει η κυρία Μαυρόγιαννη να έχει μια γωνιά χαλάρωσης. Λέμε εμείς στη διαφοροποιημένη δασκαλία, στο συμπεριληπτικό σχολείο, να έχεις πολλές γωνιές. Όχι μία γωνιά. Τη γωνιά των μαθηματικών, τη γωνιά των φυσικών επιστημών, όταν δουλεύουμε με σταθμούς. Μία γωνιά και η γωνιά της χαλάρωσης. Άρα λοιπόν θα πρέπει να αλλάξει όλο το σύστημα και να προσαρμοστεί πάνω στις εκπαιδευτικές ανάγκες όλων των παιδιών. Αυτό σημαίνει συμπερίληψη. Που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι σχολείο της κρίσης, το αντίθετο. Απαιτεί πολλούς πόρους, πολλά χρήματα, πολύ προσωπικό, πολλούς βοηθούς. Οι Πορτογάλοι που συζητάμε ότι κάνουν αυτή τη στιγμή συμπερίληψη κάνουν με μία αναλογία ένα βοηθό ανά δύο εκπαιδευτικούς. Ένα βοηθό ανά δύο εκπαιδευτικούς. Ένα σχολείο που έχει 30 εκπαιδευτικούς έχουν 15 βοηθούς μέσα. Άρα δεν είναι σχολείο της οικονομίας, όπως ίσως φαντάζεστε εσείς. Είναι σχολείο των περισσών πόρων, πάρα πολλούς πόρους, περίσσιους. Έτσι. Δεν ξέρω αν σας κάλυψα. Εντάξει. Να δώσω και την απάντηση. Εμείς σήμερα επιχειρήσαμε εδώ να δώσουμε έναν οδικό χάρτη. Ο τίτλος μου είναι συντονιστής ειδικής αγωγής και ενταξιακής εκπαίδευσης. Αυτή τη στιγμή είμαστε στην ενταξιακή εκπαίδευση. Ειδική αγωγή έχουμε στα ειδικά πλαίσια, ενταξιακή εκπαίδευση στα γενικά σχολεία. Προσπάθησα να δείξω πού θέλουμε να πάμε. Πότε θα πάμε εκεί? Μα οι ίδιοι οι πρωτοπόροι της συμπερίληψης
μιλάνε ότι ένα σχολείο από τη στιγμή που θα αποφασίσει να γίνει συμπεριληπτικό, θέλει 5 με 10 χρόνια να γίνει. Γιατί έχει να κάνει με την κουλτούρα της σχολικής κοινότητας. Είναι αυτό που είπε η κυρία Μανολοπούλου πριν. Οι γονείς των τυπικών παιδιών, οι γονείς των ίδιων των παιδιών με ειδικές ανάγκες, που νομίζουν ότι μέσα στο σχολείο αυτό δεν εξυπηρετείται πραγματικά το παιδί και ότι πρέπει να πάει στο ειδικό σχολείο. Λέει η κυρία Μαυρόγιαννη, δεν έχουμε αποφασίσει αν είναι καλύτερα το ειδικό σχολείο ή το γενικό σχολείο. Λέω εγώ, δεν έχουμε αποφασίσει, γιατί το γενικό σχολείο έτσι όπως είναι δεν μπορεί να υποστηρίξει τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Αν το σχολείο αλλάξει όμως, προφανώς η απάντηση είναι ότι πάμε στο γενικό σχολείο. Το σχολείο της γειτονιάς μας. Αλλά αυτό θέλει χρόνια. Έτσι, θέλει χρόνια. Εμείς συζητάμε σήμερα αυτά που συζητάμε. Εγώ θα είμαι ευτυχής αν μετά από 10 χρόνια έχουμε προχωρήσει. Εγώ δεν θα είμαι εδώ, πιθανότατα θα είμαι σε κάποιο άλλο πλαίσιο, αλλά θα έχουμε προχωρήσει προς σε ένα βαθμό ό,τι συζητήσαμε σήμερα εδώ. Έτσι. Εγώ θα ήθελα να προσθέσω ό,τι και να πάμε να κάνουμε για να υπάρχει ευαισθητοποίηση στην κοινωνία, για να μπορούν τα παιδιά μας να εκπαιδευτούν καλύτερα. Θα πρέπει να οργανώσουμε τι να κάνουμε. Πρέπει οι εκπαιδευτικοί που βγαίνουν από το πανεπιστήμιο να εκπαιδεύονται στον αυτισμό. Όταν δεν εκπαιδεύονται, πώς είναι δυνατόν να έχουν τις ικανότητες για να εκπαιδεύσουν αυτά τα παιδιά με αυτισμό, όσο και να έχουν την καλή διάθεση, που αρκετοί την έχουν και το συναντάμε, το βλέπουμε. Πώς αυτά τα παιδιά θα τα πλησιάσουμε να τα εκπαιδεύσουμε? Γιατί αυτισμός σημαίνει εκπαίδευση. Αν τα εκπαιδεύσεις, έχεις αποτελέσματα. Γιατί δεν είναι νοητικό το πρόβλημα. Άρα πρέπει να δούμε, ναι, να κάνουμε έργα, ναι, να κάνουμε πώς αγωνιστήκαμε να κάνουμε ένα σχολείο για τον αυτισμό. Ασχολήθηκε ειδικά ο πρόεδρος που είναι εκ δεξιά μου. Ημερόνυχτα στήθηκε αυτό το σχολείο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Αλλά δεν έχει στελεχωθεί. Για να στελεχωθεί, πώς θα στελεχωθεί? Θα πρέπει οι άνθρωποι αυτοί να εκπαιδευτούν. Η βαθμίδα μας δεν επιτρέπει να εκπαιδευτούν στον αυτισμό. Μένουμε στο κενό. Αυτό προωθούν, να εκπαιδεύονται όλοι οι εκπαιδευτικοί στην αρχή του κάθε σχολικού έτους και να παίρνουν μια κατάλληλη εκπαίδευση. Απλώς να σημειώσω ότι υπάρχει μόνο ένα σχολείο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τον αυτισμό ειδικής αγωγής που είναι στο Βόλο. Σε κανένα άλλο παιδαγωγικό τμήμα που υπάρχουν πάρα πολλά στην Ελλάδα δεν υπάρχει τίποτα, και επίσης ακόμα και στην ψυχιατρική και οι παιδοψυχίατροι έχουν ένα μικρό κεφάλαιο για τον αυτισμό. Ασχολούνται ακόμα σε φροηδικά και σε τέτοια και ψυχαναλύσεις και δεν ξέρω τι. Για τον αυτισμό πολύ λίγα. Η σχιζοφρένεια είναι αυτή που βαφτίζουν τα περισσότερα περιστατικά που διαφεύγουν, τα βαφτίζουν ή διπολική διαταραχή ή σχιζοφρένεια, ενώ ουσιαστικά είναι αυτιστική διαταραχή και το έχουμε δει πολλές φορές αυτό, χωρίς να είναι αιχμή για κανέναν, αλλά είναι κάτι που ισχύει. Παρακαλώ, άλλη ερώτηση υπάρχει? Αν δεν υπάρχει, να συνεχίσουμε με τα συμπεράσματα, τον Πρόεδρο. Πρόχειρα και με πολλές παραλήψεις και πολύ σύντομα, στην πρώτη ενότητα που είχαμε στο ιατρικό θέμα, απλώς να τονίσω ότι ακόμη ο αυτισμός είναι αγνώστο αιτιολογίας, ενοχοποιούνται σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες οι γενετικοί αλλά και περιβαλλοντολογικοί παράγοντες που δρούν είτε προγεννητικά κατά τη διάρκεια της κοιήσεως είτε μετά από τη γέννηση του παιδιού. Προσοχή όμως, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνονται τα εμβόλια, γιατί το αντιεμβολιαστικό κίνημα έχει εξαπλωθεί πάρα πολύ για περίεργους έτσι, λόγους ακατανόητους στην επιστημονική κοινότητα και έχει πολλές δυσμενείς επιπτώσεις στο γενικό πληθυσμό. Αν μου επιτρέπετε να σας πω ότι κάποια στιγμή η Ιαπωνία είχε εφαρμόσει ξεχωριστό εμβολιασμό, είχε διασπάσει το τριπλό και το τετραπλό εμβόλιο που αυτό ενοχοποιούνταν για τον αυτισμό σε πολλές μικρές δόσεις και δεν είδε μετά από μία δεκαετία καμία διαφορά στα παιδιά που γεννιούνται με αυτισμό πριν και μετά. Κλείνω με αυτό. Προσοχή μεγάλη στους θαυματοποιούς που λένε ότι έχουν την λύση και τη θεραπεία για τον αυτισμό. Δεν υπάρχει. Είναι μόνο θέμα εκμετάλλευσης. Για τα ψυχοφάρμακα επίσης χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή, διότι στα παιδιά και στα παιδιά με αυτισμό
πολλές φορές έχουν αντίθετες ακριβώς, αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που προσδοκούμε ή από αυτά που έχουν συνηθίσει οι ψυχίατροι να έχουν σαν αποτέλεσμα σε ενήλικους ή σε άλλους ανθρώπους που τα χρησιμοποιούν. Και πολλές φορές είναι ολέθρια και χρειάζεται να χρησιμοποιούνται μόνο σαν ίστατη λύση ανάγκης. Στη συνοσηρότητα πάλι χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή, διότι ένα άτομο με αυτισμό είτε θα έχει εξ αρχής νοητική υστέρηση είτε δεν θα έχει, δεν την αποκτά μετά. Ένα άτομο με αυτισμό δεν μπορεί να μετά να εμφανίσει και σχιζοφρένεια. Είναι πολύ παράδοξο, σπάνιο, δεν έχει αναφερθεί πουθενά έτσι τεκμηριωμένα. Απλώς ορισμένα συμπτώματα του αυτισμού εκλαμβάνονται σαν κάποια άλλη ψυχιατρική νόσος και προσπαθούμε να θεραπεύσουμε την άλλη ψυχιατρική νόσο με λάθος τρόπο. Δεν προσπαθούμε να θεραπεύσουμε, δεν κοιτάζουμε, δεν εστιαζόμαστε δηλαδή στην προσπάθειά μας, στο βασικό αίτιο που είναι ο αυτισμός. Η κυρία Γιανακοπούλου στο τέλος της πρώτης τέτοια που είχε της πρώτης ενότητας έχει χαρτογραφήσει πολύ καλά τις συνθήκες της οικογένειας και δεν έχω να προσθέσω τίποτα ή να σχολιάσω. Το θέμα το παιδαγωγικό είναι αυτό που μας περισσότερο μας έχει έτσι δημιουργήσει πολλές ελπίδες, ερωτηματικά και αγωνία για να δούμε το τι θα γίνει την επόμενη μέρα και πώς θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε πραγματικά αυτά τα πολύ καλά που έχετε αναφέρει η κύριε Ζησιμόπουλε και η κύριε Παπαδάκη. Τώρα το θέμα είναι, χρειαζόμαστε ή δεν χρειαζόμαστε ειδικά σχολεία. Μάλλον λιγότερο από ό,τι τα έχουμε, από ό,τι υπάρχουν και από ό,τι νομίζουμε ότι τα έχουμε ανάγκη. Σε αυτό το θέμα όμως δεν φταίνε οι γονείς που τρέχανε, γιατί εδώ έχουμε και κάνουμε και την αυτοκριτική μας. Αγωνιζόμαστε να κάνουμε ειδικά σχολεία και τελικά μας λένε ότι αυτό που κάναμε είναι λάθος, ότι δεν ήταν σωστό, ήμασταν σε λάθος κατεύθυνση. Έχουμε θέματα, δηλαδή, υπαρξιακής φύσεως. Κάναμε το σωστό ή κάναμε το λάθος. Κάπου πρέπει να βρούμε την ισορροπία και τη σωστή και τη λύση. Πού ακριβώς θα κάνουμε, πόσο θα τα χρησιμοποιήσουμε, για ποιες περιπτώσεις και αν αυτά τα ειδικά σχολεία, όπως είπατε πολύ σωστά, κύριε Ζησιμόπουλε, αποτελέσουν μία εστία και μία μεταβατική κατάσταση για τα υπόλοιπα. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Να δούμε πώς θα το κάνουμε. Ένας νεαρός έλεγε, «Δεν είμαι κακομαθημένος, ούτε δίστροπος, ούτε έχω κακή ανατροφή, είμαι αυτιστικός. Καταλάβετε με. Οι γονείς ακροβατούμε πολλές φορές μεταξύ αυτών των πραγμάτων, ότι πρέπει από τη μια μεριά να αποδείξουμε ότι είμαστε καλοί γονείς και απ' την άλλη να διαχειριστούμε αυτές τις συμπεριφορές των παιδιών μας που δεν είναι αποδεκτές κοινωνικά και μας φέρνουν σε δύσκολη θέση και πρέπει να δικαιολογηθούμε στους άλλους για τη συμπεριφορά των παιδιών μας, γιατί έτσι και όχι αλλιώς και όχι αλλιώτικα κλπ. Και εκεί έχουμε πολύ μεγάλο έτσι θέμα και γι' αυτό ακριβώς υπάρχει και μία απομόνωση και μία αποτράβηξη και ένας αυτοαποκλεισμός των γονιών. Δηλαδή, δεν από μόνοι μας περιθωριοποιούμαστε και δεν μπορούμε να αισθανόμαστε άνετα με τις παρέες μας, με τους φίλους μας, για να μην βρεθούμε σε αυτή τη δύσκολη θέση. Επίσης, ο όρος, όπως είχαμε πει, διαταραχή ελλειμματικής προσοχής, γυρνάω στο πρώτο, δεν ισχύει πλέον από την ψυχιατρική κοινότητα ούτε η διάσπαση της προσοχής, ούτε τα θεραπεύουμε τα παιδιά. Τα χειριζόμαστε με διαφορετικό τρόπο σε ένα καλύτερο σχολείο που τους δίνουμε τη δυνατότητα, αν δεν θέλουν να κάθονται συνέχεια στην καρέκλα, να μπορούν να κάθονται και στα σταυροπόδι. Να μπορούν να κάθονται και λίγο δίπλα, να κάνουν τη δουλειά τους με έναν άλλο τρόπο. Όχι να τα καρφώνουμε στη θέση σαν και καλά, δίνοντάς τους φάρμακα για να μην κινούνται. Και τέλος, το τελευταίο κομμάτι, τι να πω για το τελευταίο κομμάτι. Είναι η απάντηση στην αγωνία των γονιών, τι γίνεται μετά το σχολείο, ποια είναι η ζωή μετά το σχολείο. Νομίζω δεν υπήρχε καλύτερος τρόπος από αυτό που μας έδωσαν
και μας παρουσίασαν οι αγαπητές κυρίες που ήταν και ο γυναικείος πληθυσμός, βλέπω εδώ, υπερτερεί, είσαστε μοναδικές. Όλοι οι πρόεδροι των διαφόρων δομών και τέτοιο στην περιοχή μας είναι γυναικείος. Και αυτό λέει πολλά και αξίζει συγχαρητήρια. Πώς είναι η ζωή στην Αλκιόνη, στην Αύπακτο, που είναι μια θαυμάσια ζωή που, προσέξτε, προσομοιάζει με το οικογενειακό περιβάλλον. Τι καλύτερο. Δεν θέλουμε απρόσωπα ντουβάρια, θέλουμε κάτι το οποίο να προσομοιάζει με το... Και εδώ πρέπει να τονίσω ότι υπάρχει μια πολύ σκληρή νομοθεσία όσον αφορά την λειτουργία τέτοιων δομών. Χρειάζονται 200 ειδικοί και 500 υποειδικοί για να στελεχώσουν μια τέτοια δομή. Αλήθεια, για την ανατροφή των παιδιών μας στο σπίτι έχουμε αυτούς τους ειδικούς που τα κάνουν, που ανατρέφουν τα παιδιά μας? Ή έχουμε ανθρώπους με αγάπη και ευαισθησία και φροντίδα και που μεριμνούν για τα παιδιά και μπορούν να δώσουν? Αυτό είναι λίγο δύσκολο και αυξάνει υπερβολικά το κόστος λειτουργίας τέτοιων δομών, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να σταθούν, να βάζουν λουκέτα, να κλείνουν κλπ. Ίσως εδώ πρέπει να το δούμε και να κάνουμε ανάλογες προτάσεις. Βέβαια έχουν βγει και πάρα πολλοί ειδικοί και τι θα κάνουν. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Σας ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου πάρα πολύ, γιατί ήσασταν θαυμάσιοι όλοι και χωρίς εσάς δεν θα μπορούσε να γίνει τίποτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ξοδέψατε το Σαββατοκύριακο και ήρθατε και κλειστήκατε εδώ. Να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της ημέρας και την αυριανή. Ευχαριστούμε πολύ.